Πενσιλβάνια και τη Τζόρτζια. Για την Πενσιλβάνια απομένουν 100.000 ψήφοι να καταμετρηθούν, αλλά σε κάθε 10 ψήφους που καταμετρούνται, οι 6 ακόμα και οι 7 τον υποστηρίζουν. Ήδη είναι μπροστά από τον πρόεδρο Τραμπ περίπου 13 και πλέον χιλιάδες ψήφους. Πιστεύετε ότι όταν μετρηθεί και τελευταία ψήφος, ο κύριος Μπάιντεν θα νικήσει αυτή την πολιτεία? Για να πούμε πόσο σημαντική είναι η Πενσιλβάνια, με αυτά τα δεδομένα όπως είναι αυτή τη στιγμή, αν κερδίσει την Πενσιλβάνια, οι 253 γίνονται αυτόματα 273, άρα εκλέγεται πρόεδρος και έχει να προσθέσει και την Τζόρτζια και την Νεβάδα και άλλες πολιτείες που ακόμα εκλέγουν. Τελειώνει, δηλαδή μόνο με την Πενσιλβάνια τελειώνει. Βεβαίως. Φαίνεται όμως, Μιχάλη, ότι θα πάρει πολύ και τις άλλες πολιτείες. Πολύ και την Αριζόνα και την Νεβάδα. Εγώ πιστεύω θα πάρει και την Τζόρτζια. Τώρα για να πούμε και όχι, για τον κύριο Τραμπ. Να πούμε για το πρωτοφανές περιστατικό, Μιχάλη, που συνέβη σήμερα. Το μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας έκοψαν στον αέρα τον Τραμπ την ώρα που άρχισε τις διχαστικές του αναφορές. Μιχάλη, μπορεί να ήταν διχαστικές οι αναφορές, αλλά είναι ο πρόεδρος της Αμερικής. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε. Νομίζω ότι τα τηλεοπτικά δίκτυα στην Αμερική δεν σεβάστηκαν την ιδεοτολογία. Έχει κάποια πράγματα να πει ο πρόεδρος. Έλεγε όμως με τη δικαιολογία ότι έλεγε ψευδείς ειδήσεις. Όχι, ότι δεν υποστηρίζω τον πρόεδρο. Αλλά νομίζω ότι προς Θεού, δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να... Δηλαδή, ας το θέσουμε διαφορετικά και να δούμε τι θα μπορούσε να κάνει ένας διευθυντής. Τι μπορούσε να κάνεις εσύ στην Κύπρο, αν ο κύριος Αναστασιάδης έβγαινε και έλεγε κάποια πράγματα. Ναι. Όχι, άλλο λέω. Έβγαινε και έλεγε κάποια πράγματα που πιστεύει αυτός ότι είναι σωστά. Τι θα έκαναν τα δίκτυα στην Ελλάδα αν ο πρωθυπουργός της χώρας έλεγε κάποια πράγματα που αυτός νομίζει ότι είναι ορθά? Βεβαίως δεν έχει δώσει αποδείξεις για την νοθεία και την εκλογική απάτη. Αυτό είναι αλήθεια, χωρίς αμφιβολία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν νομίζω ότι μπορούσε να θεωρηθεί επηρεασμός των ψηφοφόρων κλπ. Κλπ. Η ψηφοφορία τελείωσε. Το πρόβλημα, όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι το άλλο. Εάν κατέβουν οι οπαδοί του στην Ουάσιγκτον, όπου υπάρχουν, στην Ουάσιγκτον βασικά, όπου υπάρχουν ήδη αυτούς που αποκαλεί ο κύριος Τραμπ, οι τρομοκράτες αριστεροί. Τι θα γίνει στην περίπτωση αυτή? Μάλιστα, λοιπόν. Θα τη δούμε την κόλαση στη γη. Λοιπόν, αυτά, Μιχάλη. Όλα σε κρεμότητα και το Σαββατοκύριακο να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσει αυτό το σκηνικό. Σε ευχαριστούμε, Μιχάλη. Θα μείνουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, την ώρα που η αγωγή.